Δευτέρα. Μάλιστα, με το φόντο του πορίσματος Πόλη Πολυβίου, αυτό καθίσταται, αν θέλετε, με μια άλλη προοπτική. Δημήτρη Μανουσάκη, ορίστε. Καλησπέρα, Χρήστρεθε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Όπως κάθε Δευτέρα, σήμερα η Δευτέρα είναι πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες μαύρες Δευτέρες. Εδώ, για όλους αυτούς τους αγανακτισμένους, οι οποίοι κατά χιλιάδες έχουν εισρεύσει έξω από την έξοδο του Προεδρικού Μεγάρου, ζητώντας επιτακτικά την παρέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, αισθανόμενοι δικαιωμένοι μετά το πόρισμα του Προέδρου της Ερευνητικής Επιτροπής Πόλη Πολυβίου. Να πούμε ότι αυτή την ώρα φτάνουν, Χρήστρεθε, εδώ και οργανωμένα μέλη του ΕΛΑΜ, τα οποία έγιναν δεκτά με χειροκρότημα από τους αγανακτισμένους εδώ. Φτάσανε μόλις τώρα και ενώνονται μαζί με τους υπόλοιπους εδώ αγανακτισμένους πολίτες που συγκεντρώθηκαν για άλλη μια φορά. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, Χρήστρεθε. Ναι, Δημήτρη, βλέπουμε χαρακτηριστικές εικόνες των αγανακτισμένων. Θα κρατήσουμε την γραμμή επικοινωνίας μας ανοιχτή και θα επανέλθουμε. Χρήστρεθε, απλώς να πούμε ότι είναι κατά το ίμιση, αισθάνονται κατά το ίμιση δικαιωμένοι εδώ οι αγανακτισμένοι που βρίσκονται και σήμερα έξω από το Προεδρικό. Θεωρούν ότι η πλήρη δικαίωση θα επέλθει μετά την τιμωρία των ενόχων. Και μάλιστα την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Μάλιστα. Αυτό που ζητούν είναι μετά το πόρισμα Πολυβίου και την επίρρυψη ευθυνών, συγκεκριμένων ευθυνών, άμεση δικαίωση. Με την τιμωρία όλων των ενόχων και βεβαίως την παρέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε πολύ λίγο θα επανέλθουμε κοντά σου, Δημήτρη Μανουσάκη.